πρέπει να πάψουμε να ενοχοποιούμε την κατάθλιψη, το ότι πήγα στον ψυχίατρο, το ότι αρρώστησα, πήγα στο νοσοκομείο. Εγώ πήγα στο νοσοκομείο και αρρώστησε και ο οργανισμός μου και η ψυχή μου. Η ψυχή αρρωσταίνει το σώμα μας. Σωματοποίησα τον πόνο. Λοιπόν, πρέπει να το απενεχοποιήσουμε εντελώς, γιατί δεν είναι κάτι κακό. Είναι κάτι που όταν το έχουμε την ξέρεις τι είναι το πιο δύσκολο σε αυτό, Λένα μου, είναι να το καταλάβει ο κόσμος και γιατί μιλάω ανοιχτά γι' αυτό. Η αποδοχή ότι χρειάζομαι γιατρό. Το ότι δεν έχω τίποτα, είμαι καλά. Τίποτα δεν είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι γιατί είμαι κουρασμένη τώρα και δεν μπορώ. Είναι... Εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά. Όταν αποδεχτώ ότι δεν έχω κανένα ενδιαφέρον για τη ζωή, ότι δεν έχω καμία χαρά για τη ζωή, ότι όμως είμαι διαθέσιμη για να βρω τη χαρά, όταν αποδεχτώ ότι αυτό που με έκανε να χάσω τη χαρά μου ήταν μια τεράστια αγάπη, τότε μπορούμε να αρχίσουμε και να πούμε βουαβά για το καινούργιο αλφάβητο. Όταν κάνουμε ότι δεν έχουμε τίποτα, είτε αυτό λέγεται κατάθλιψη. Όχι, δεν έχω τίποτα. Πώς δεν έχω? Αφού κοίταγα το ταβάνι και δεν ήθελα να κάνω τίποτα, είχα την πλήρη αποδοχή ότι κάτι δεν πάει καλά. Και έτρεξα αμέσως στο ψυχίατρο. Και βρήκα πάρα πολύ γρήγορα, σε 2 μήνες, σε 3, βρήκα το δρόμο μου. Γιατί ήμουν ανοιχτή να αποδεχτώ. Για μένα το μεγαλύτερο μάθημα που μπορεί να βγει από αυτή την κουβέντα που κάνουμε σήμερα μαζί, είναι ότι κατάλαβα ότι η αποδοχή στη ζωή μας είναι το πρώτο σκαλί για την ευτυχία, για την επιτυχία, για την υγεία, για όλα. Η αποδοχή ότι είμαι άρρωστη. Άρα χρειάζομαι γιατρό. Χρειάζομαι κάποιον να με βγάλει από τη μαυρίλα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Δεν είμαστε σούπερμαν, υπερόντα. Ίσα-ίσα που η ψυχή μας ανεβαίνει σε άλλα στρώματα όταν δούμε ταπεινά πόσα έχουμε να μάθουμε.